Καλησπέρα, παιδιά, τσεκτεκνάω, ο Κώστας εδώ! Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα eBay unboxing. Πέρασαν ήδη τρία χρόνια από τότε που ξεκίνησα να κάνω το συγκεκριμένο είδος βίντεο στην Ελλάδα, και αν δεν κάνω λάθο, παίζει να ήμουν και από του πρώτου που είχε δοκιμάσει ποτέ να κάνει κάτι παρόμοιο, τουλάχιστον για την Ελλάδα. Τα αγαπήσατε, σα άρεσαν και κάπω έτσι φτάσαμε τρία χρόνια μετά, με καλύτερη εικόνα σίγουρα, με καλύτερο ήχο σίγουρα. Από βίντεο σε βίντεο αλλάζω setup. Γιατί και εγώ βαριέμαι και θέλω να κάνω κάθε φορά και κάτι διαφορετικό για να μην μοιάζουν μεταξύ του. Μπορεί να ξανακάνω τα παλιά, μπορεί και όχι, θα δούμε. Προ το παρόν, ε, ήρθαν αρκετά πακέτα, πέρασε καιρό από τότε που παρήγγειλα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι έχω παραγγείλει αρκετά και έφτασαν λίγο μαζεμένα. Οπότε πάμε να περάσουμε για να μην σα καθυστερώ στα πακέτα να τα δούμε. Το πρώτο πακετάκι που φτάνει είναι αυτό εδώ πέρα. Και αν μπορώ να διακρίνω τουλάχιστον από την υφή, πρέπει να είναι κάτι σκληρό σε υφή. Για να δούμε τι έχει μέσα. Ναι, δεν ξέρω, αρέσει το κόβο και για κάποιο λόγο δεν λέει να βγει. Α, ωραία, λοιπόν. Τι είναι αυτό τώρα. Αυτό εδώ τώρα Έχετε δει τις προάλλες, εκεί πέρα, βασικά πίσω δεν φαίνεται πάνω από το βιβλίο, έχω ένα βραχείο μαγνητικό για να μπορώ να στηρίζω το κινητό, είναι από αυτού που σα είχα δείξει που είχα πάρει για το αυτοκίνητο. Απλά πήρα αρκετού, έτσι ώστε να μπορώ να βάζω και στο γραφείο γιατί μ' άρεσε ως ιδέα να στηρίζω το κινητό μου όπως θέλω εγώ πάνω στο γραφείο μαγνητικά, το οποίο είναι πολύ βολικό. Αυτά είναι μεταλλικές πλάκε, οι οποίε αν έχει ένα τέτοιο. το έχει αυτό. Ε, αν έχει μια τέτοια μαγνητική βάση, κολλάνε πάνω, το βάζει πάνω στο κινητό σου, πάνω στο τάμπλετ σου, πάνω στα ηχεία σου. Εμένα με έχει βολέψει επίση, έχω βάλει ένα τέτοιο στο χιάκι τη πίσω από, πίσω από το χιάκι βασικά και το κολλάω πάνω εδώ, ώστε να μπορώ να ακούω μουσική από Bluetooth και να στέκεται στον αέρα. Που είναι πάρα πολύ βολικό, γενικά είναι πολύ πρακτική ιδέα και ειδικά για δωμάτια, για γραφεία, είναι επίσης βολικό γιατί έχεις ένα βραχίωνα Μαγνητικό, ρε παιδί μου, που κρατάει το κινητό σου ή το τάμπλετ σου, το βάζεις από πίσω και στην ουσία το έχεις όπως θες εσύ Αρκετά οικονομικά, κάτω από ένα ευρώ τα συγκεκριμένα Ας περάσουμε στο επόμενο μικρό, θα αρχίσω λίγο με τα μικρά για αρχή Εν τω σήμερα ξαναπήρα το ψαλίδι. Μου είναι η αλήθεια στο unboxing λίγο. Αχα, ο, oh, Λοιπόν, τι είναι αυτά εδώ. Μπορείτε να διακρίνετε ότι είναι για το PlayStation 4. Τα συγκεκριμένα είναι buttons. Τα οποία. Buttons, τεχνικά είναι τα πλαστικάκια. Λοιπόν, αυτά εδώ μπαίνουν πάνω στο χειριστήριο του μοχλούς για να έχει καλύτερο grip. Έχω αρκετά τέτοια, αλλά ήθελα, τα είδα, έχει σε τέσσερα χρώματα τα συγκεκριμένα. Και μ' άρεσε γιατί ήταν διαφορετικά και ήθελα να τα δοκιμάσω. Διαφορετικό grip, έχει και τα σχέδια επάνω. Ταιριάζουν και με το λευκό χειριστήριο για το PlayStation 4. Οπότε λέω γιατί να μην τα δοκιμάσω. Φαίνονται πολύ ωραία. Και αν έχουν και καλό grip θα είναι το ιδανικό πιστεύω. Δείτε, λέει best, best of the best και έχει ένα σύμβολο με king. Και έχουμε και αυτά τα δύο που έχουμε εδώ πέρα. Τέσσερα τον αριθμό. Η τιμή τους είναι επίσης οικονομική, δεν είναι πολύ ακριβά, κάτω από ένα ευρώ ξανά Και μ' αρέσει γιατί αυτά έρθαν και στο κουτάκι τους, ενώ οτιδήποτε άλλο είχα πάρει ήταν πχήμα λίγο σε σακουλάκια. Και είναι πολύ ωραίο και για, και για να τα αποθηκεύσεις και να μετακινήσει. Έχω πάρει για ό,τι game πάντα έχω και για το Xbox One και για το Xbox το απλό 360 και για οτιδήποτε έχω τα χρησιμοποιώ, οπότε είναι πάρα πολύ βολικά. Και τώρα θα περάσουμε σε τρία πακέτα τα οποία είναι σχεδόν τα ίδια από την ε, U Ugreen. Ξέρετε την αγάπη που έχω για τη Ugreen, για τα καλώδια και για την ποιότητα που βγάζει. Οπότε παρήγγειλα κάποια καλώδια, νομίζω τρία διαφορετικά ήδη, δεν θυμάμαι. Όταν χάλασαν τα Super looks, ήθελα να αλλάξω και καλώδιο. Οπότε πήρα, σίγουρα έχω πάρει με όντιο καλώδιο που βάζει στα ακουστικά. Αλλά λογικά, α, το πρώτο είναι αυτό. Λοιπόν, έπιασα τυχαία τα σακούλια οπότε πάμε να δούμε Αυτό εδώ είναι οπτική ίνα Το πρώτο καλώδιο βασικά που πήρα είναι οπτική ίνα Βλέπετε εδώ έχει και σφραγισμένο για να μην οξυδώνεται Τι θα την κάνεις κόστα την οπτική ίνα λοιπόν Θέλω να πάρω ένα κονβέρτορα και λογικά θα τον παραγγείλω σε επόμενες μέρες Άργησα να τον παραγγείλω αλλά Λοιπόν θα πάρω ένα κονβέρτορα για να βάλω στο playstation από πίσω Θα το συνδέσω με οπτική ίνα μια και δεν έχω ηχεία με οπτική είναι, για να έχω εξωτερικό ήχο στο PlayStation. Μια και η τηλεόραση, η οθόνη δεν έχει δικό τη ήχο. Οπότε σκέφτηκα γιατί όχι να μην πάρω μια οπτική είναι, να πάρω και ένα κομβέρτορα και να κάνω τη δουλειά μου στα ήδη υπάρχοντα ηχεία που έχω. Τα οποία είναι ε, τη. Logitech να βάλω επειδή τα έχω συνδεμένα με RCA πάνω στο, στην κονσόλα περισσεύει το βίσμα το jack οπότε γιατί να μην πάρω οπτική να πάρω και ένα converter που κάνει μετατροπή τον ήχο από ψηφιακό σε αναλογικό με 10 ευρώ και να κάνω τη δουλειά μου όμορφα και καλά χωρίς πολλά πολλά δηλαδή πραγματικά από το να δώσω 150-100 ευρώ για να πάρω με οπτική ή μια χόμπαρα ή κάτι με 10 ευρώ θα κάνω τη δουλειά μου. Οπότε το πρώτο βήμα είναι αυτό. Σα έχω ξαναπεί: Παίρνω πράγματα τα οποία μόνα του δεν έχουν κάποιο νόημα ύπαρξη, αλλά σε βάθο χρόνου μπαίνουν στη σειρά μαζί με άλλα και έτσι είναι και νόημα ύπαρξη αποκτάνε και πρακτικότητα. Παρεπιπτόντω η Ugreen κάνει τρομερή δουλειά. Κάνει τρομερή δουλειά πραγματικά στα καλώδια και στην ποιότητα και στη συσκευασία. Και μια που σα έλεγα για RCA είναι RCA mail to mail, δύο... ένα καλώδιο βασικα... βασικά. Ψέμτα, όχι. Δύο καλώδια είναι εδώ μέσα, πάνε μαζί για να βάλω στα ηχεία. Είναι καλύτερη ποιότητα από αυτά που έχω συνδέσει ήδη πάνω, Οπότε λέω να πάρω λίγο καλύτερα καλώδια για να έχω καλύτερη απόδοση στον ήχο. Όχι, θα κερδίσω τόσο πολλά. Αλλά ήθελα να έχω δύο καλά RCA καλώδια. Ξέρετε ότι το κανάλι αυτό δημιουργήθηκε εξ αρχή. Βασικά, όχι, το κανάλι δεν δημιουργήθηκε αυτό εξ αρχή. Τα eBay unboxing ξεκίνησαν εξ αρχή μια που. Και είναι επιτυακό ίσω αυτό το βίντεο. Ξεκίνησαν εξαιτία αυτών εδώ των πραγμάτων. Κονβέρτορε που δεν μπορούσα να βρω τουλάχιστον σε οικονομική τιμή εδώ στην Ελλάδα και καλώδια. Οπότε νομίζω ότι σήμερα έχουν την τιμητική του και με το παραπάνω. Το ωραίο είναι ότι σου δίνουν βέβαια και αυτό εδώ το οποίο είναι για να τα πακετάρεις, να τα κάνεις, να τα τυλίγεις, το οποίο είναι βολικό και έξυπνο. Δεν κοστίζει τίποτα, όμως το έβαλαν μέσα σε σχέση με άλλες εταιρείες. Γενικά όσοι ξέρετε τη Ugreen, ξέρετε ότι είναι ποιοτική, είναι καλή. Έχω αλλάξει όλα μου τα καλώδια σχεδόν πλέον. Φορτιστέ τα πάντα σε Ugreen. Δηλαδή είναι το μόνο πράγμα που χρησιμοποιώ μόνιμα. Και σε ποιότητα μπορούν να συγκριθούν με τι Blitzkulf, αλλά είναι η Blitzkulf που μόνο για φορτιστέ. Οπότε ναι. Και το επόμενο είναι δύο καλώδια. Είναι δύο διαφορετικά μήκη. Το ένα νομίζω είναι δύο μέτρα και το άλλο είναι ένα μέτρο audio jack αρσενικό 3.5 εις θηλυκό το χρειαζόμουν και τα δύο, πήρα δύο διαφορετικά μήκη για να βάζω τα ακουστικά της ε, super lux χάλασαν εκείνα βέβαια, Νομίζω ότι έφταιγε το καλώδιο στην αρχή μετά ανακάλυψα ότι φταίει το ίδιο το ακουστικό και μάλλον θα πάρω δεύτερο ζευγάρι σύντομα οπότε θα είναι χρήσιμο αυτό, μπορείς Συνε... να το κάνεις και επέκταση αν θες για να ακούσεις μακριά αν το κουτίσεις είναι μακριά, είναι βολικό, είναι χρήσιμο Γενικά όλα αυτά τα πραγματάκια τα ψάχνεις και όταν τα ψάχνεις δεν μπορείς να τα βρεις. Γι' αυτό μου αρέσει πάντα να προνοώ. Περνώντας στο επόμενο. Τι είναι αυτό. Έλα ρε φίλε, εν μεταξύ βλέπω το χρυσό και λέω τι χρυσό, εγώ δεν πήρα τίποτα χρυσό. Σα ξαναλέω, περνάει πολύ καιρό μέχρι να έρθουν τα πακέτα, τουλάχιστον ένα μήνα. Και ναι, λοιπόν, τι είναι αυτό. Έχω παραγγείλει κι άλλα, λογικά θα τα δείτε στο επόμενο, αν πάνε καλά και δεν σταματήσουν τα eBay unboxing. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι ένα δαχτυλίδι το οποίο μπαίνει πίσω από το κινητό ώστε να μπορεί και να το στηρίζει και να το κρατά χωρί να σου φεύγει το κινητό. Έχω παραγγείλει κάποια άλλα με σχέδια. Είναι μαγνητικό. Και το ωραίο είναι ότι είναι ναι, ρε, και μαγνητικό. Δεν ήμουν σίγουρο αν ήταν μαγνητικό. Αλλά μπορεί να το βάζει και στο αυτοκινητό σου πάνω μεγα... στη μαγνητική βάση. Αυτά έχουν γύρω στα 80 λεπτά με 1 ευρώ τα απλά έχουν άλλα με ρολογάκια, έχουν άλλα με σχεδιάκια του Batman, Superman. Έχω παραγγείλει κανένα δύο ακόμα, αν θυμάμαι καλά, οπότε λογικά θα έρθουν και αυτά σύντομα. Και ναι, απλά το ήθελα, χρειαζόταν και γιατί όχι. τω μεταξύ μου αρέσει γιατί έρχεται και σε χρυσή βάση μέσα. Και έχουν μείνει, αν δεν κάνω λάθος, άλλα τέσσερα πακετάκια. Άλλο ένα μεγάλο είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ το ανοίξω με το σουγιά. Και ναι, βασικά δεν είχα βολευτεί μόνο με το ένα RCA, πήρα και άλλο σαν καλό παιδί που είπε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα RCA πολύ μεγάλο, τρία Το βρήκα προσφορά στα 3 ευρώ περίπου, 3 μέτρα και είναι πολύ καλό γιατί έχω ακούσει πάρα, διάβασα βασικά πάρα πολύ καλές αξιολογήσεις. Έχει μέσα και την απόδειξη που είναι η πρώτη φορά. Απόδειξη, Α, oh, είναι το invoice αυτό, δεν σας δείχνω παραπάνω γιατί λέει τα στοιχεία μου 2.72, αν δεν με πιστεύετε, κάτσε να σας δείξω τώρα εδώ πέρα, δεν ξέρω αν εστιάσει 2.72 δολάρια, ελίρες, άρα κάντε τα μαθηματικά σας Ήταν πολύ καλή <laughs> η τιμή του, μεγάλο μήκος γιατί ποτέ δεν ξέρεις Οπότε άλλο ένα καλώδιο και πάμε και στο όχι τελευταίο, το τρίτο από το τέλος το οποίο είναι αυτό εδώ. Τι είναι αυτό εδώ. Έλα, πες μου τι είναι αυτό. Πω. Λοιπόν, ξέρετε, επίσης όσοι είστε παλιοί και έχετε δει τα πολύ παλιά unboxing που κάνω στο κανάλι, ξέρετε ότι κατά καιρούς μου αρέσει να αγοράζω δαχτυλίδια. Ας πούμε, για παράδειγμα αυτό που φοράω εδώ, το έχω αγοράσει από το ebay κάποτε. Το μαύρο αυτό το πήρα και αυτό από το ebay. Βρήκα ένα δαχτυλίδι και δεν περίμενα. Συνήθω αυτά είναι λίγο ψηλορίσκο γιατί καμιά φορά είτε λόγω μεγέθου μπορεί να χαθούν, είτε η εταιρεία να μην τα στείλει ανάλογα. Έχω χάσει τα χτυλίδια έτσι και με έστειλε ένα δαχτυλίδι το οποίο μου άρεσε το αγόρασα. Το οποίο είναι αυτό εδώ, απλά τώρα έχω εντυπωσιαστεί γιατί δεν περίμενα να έχει και πάω. Έτσι, είναι μέγεθο 11, και ναι, είναι αυτό εδώ. Αν μου πει Κώστα, φορά τόσο μεγάλα δαχτυλίδια ανάλογα τα αγούστα και τι εξόδου. Είναι αυτό εδώ, παιδιά. Είναι πολύ όμορφο. Είναι stainless steel αυτό. Δεν είναι ασήμα. Αν ήταν ασήμα με το βάρο που έχει, θα πήγαινε πάνω στα 40 ευρώ η τιμή του. Και να το δοκιμάσω. Ναι, είναι ωραίο. Είναι ωραίο, βέβαια. Δεν είναι διακριτικό. Είναι τεράστιο. Δεν το φορά κάθε μέρα. Αν και η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά σε κάποιε συγκεκριμένε εξόδου, κάθε μαγαζί και αυτά, με τα λάδικα ή οτιδήποτε τα φοράω άνετα, ανετότατα τέτοια δαχτυλίδια, δεν έχω θέμα. Ε, ναι, είναι ωραίο. Έχει την τρικέρτα, κέλτικο σύμβολο το οποίο υιοθετείται και μετά τη... και από, το χριστιανισμό, από την καθολική εκκλησία κυρίω. Έχει το Trinity, αλλιώ τρικέρτα, το βλέπετε. Είναι πολύ όμορφο. Ε, ναι, γενικά μου αρέσει. Μ' αρέσει γιατί είναι μοναδικό. Η αλήθεια είναι ότι είναι unisex. Δηλαδή φοριέται και από άντρα και από γυναίκα. Όχι, μ' άρεσε. Μ' άρεσε πάρα πολύ και θα το φοράω τώρα. Δεν ήξερα το μέγεθο γιατί πίστευα ότι το δεκάρι. Συνήθω 11 παίρνω, αλλά και αυτό εδώ το πήρα 11 και μου φάνηκε λίγο μεγάλο, γι' αυτό το βάλω στο μέσο δάχτυλο. Οπότε, ναι, είναι ωραίο. Και πάμε. Και πάμε να περάσουμε στα δύο τελευταία, τα οποία είναι και μεγαλούτσια σε σχέση με όλα τα προηγούμενα. Μισό λεπτάκι γιατί εδώ έχει ψωμί η υπόθεση. Λοιπόν, αυτό εδώ, όπω μπορώ να διακρίνω, είναι ένα μελάνι. Μια συγγενική μελάνι, ένα κινέζικο μελάνι. Τεχνικά το όνομά του θα το βρείτε carbon ink. Έχω ξαναπάρει στο παρελθόν. Απλά κάνω να σα το θέσω όσο πιο απλά μπορώ από θέματα μελανιού σε διάφορα χρώματα για τι πένε μου. Επειδή το μαύρο το χρησιμοποιώ και τελειώνει σχετικά πιο γρήγορα. Αν και η αλήθεια είναι ότι εδώ και ένα χρόνο με ένα δοχείο είμαι και δεν έχει τελειώσει ακόμα, οπότε πήρε άλλο ένα. Πρόσφατα βρήκα και σε ένα ελληνικό κατάστημα μια ωραία προσφορά. Το αστείο ήταν ότι έβλεπα μέσα στο site τους είχαν 10 λεπτά το κάθε μελάνι και λέω τι έγινε. Και πήγα να πάρω καμιά κοσαριά από κάθε είδο. Και μετά μου είπαν ότι ξέρει κάτι, έγινε λάθη στην τιμολόγηση, ή τελικά είναι 1 ευρώ. Και λέω εντάξει, δεν πειράζει, φέρε. Και περιμένω να έρθουν τώρα λογικά σήμερα αύριο παίζει να έρθουν με courier. Anyway, το συγκεκριμένο είναι μελάνι. Είδατε πως το συσκευάζουν για να μην σπάσει. Πάντα είναι ένα μεγάλο θέμα τα υγρά, ειδικά τα υγρά από Κίνα. Συνήθως εγώ πάντα φοβόμουν ότι μπορεί να μην το δεχθούν καν να περάσει, αλλά τελικά είναι η δεύτερη φορά που παραγγέλνω και πέρασε. Αυτό εδώ είναι λοιπόν, είναι Κλασικό μαύρο carbon ink. Το carbon ink έχει την ιδιότητα ότι στέκεται περισσότερη ώρα πάνω στο χαρτί και δεν το απορροφάμε αποτέλεσμα, γίνει αυτό το σάκι πράγμα. Καμιά φορά μα έχετε γράψει με πένα σε τετράδιο και βλέπετε πώ είναι. Και επίση είναι για πιο fine, πιο λεπτέ μίτε όπω είναι οι πένε τη. Ε, ποια είναι η εταιρεία που έχω, δεν θυμάμαι τώρα. Μία πένα που έχω συγκεκριμένα. Και είναι πολύ ωραίο γιατί είναι πιο έντονο, πιο σκούρο. Περιμένω κι άλλα. Ελπίζω να έρθουνε. Και όλο ολόκληρο πακέτο για αυτό, αλλά το προστάτευσαν καλά. Έχει και τη σφραγίδα εδώ πάνω από το. Από εκεί που έρχεται τέλο πάντων. Κινέζικα δεν ξέρω, οπότε ναι. Γενικά οι Ιάπωνε έχουν τα καλύτερα μελάνια. Έχω πάρει και το κόκκινο τη συγκεκριμένη εταιρεία. Το κόκκινο δεν μ' άρεσε τόσο γιατί είναι λίγο πιο ελαφρύ σε απόχρωση. Οπότε θα το ήθελα, θα το λίγο πιο έντονο. Αλλά ε... Υπάρχουν δύο είδη μελάνια: τα κινέζικα και τα ιαπωνικά. Η ιαπωνική μελάνια είναι καλύτερη, αλλά είναι πολύ πιο ακριβή. Και, βέβαια και οι Κινέζοι βγάζουν ωραία μελάνια και του εμπιστεύομαι γιατί και στην οτροπία του και στο είδο γραφή του γράφουν πάρα πολύ με μελάνια. Οπότε, ναι, θέλω να πιστεύω ότι έκανε καλή επιλογή. Και όντω, με έχει βγάλει σε βάθο χρόνου ασπροπρόσωπο. Και πάμε και στο τελευταίο πακέτο για σήμερα. Το οποίο πε να είναι κάτι το οποίο μάλλον κολλάει και με τα πρώτα αλλά θα το δούμε γιατί καμιά φορά άλλα περιμένω άλλα έρχονται σας ξαναλέω όσοι έχετε παραγγείλει ξέρετε πως λειτουργεί το σύστημα παίρνει καιρό μέχρι να έρθουν πακέτα σαν καραμέλα είναι τυλιγμένο Πάντως τους το δίνω γιατί πήρα δύο. Ένα είχα πάρει. Γιατί έχει δύο μέσα. Μήπω πήρα δύο και δεν το θυμάμαι. Τι είναι αυτά τώρα, Κώστα. Σαν τζουτσού φαίνεται. Λοιπόν, θα σα ανοίξω το ένα. Λοιπόν, έχετε δει το μηχανικό βραχίωνα, εκείνο τον ωραίο το που βγαίνει και στρίβει, ο οποίο μπαίνει πάνω στο μάξιο μαγνητικό. Ωραία, μέχρι εδώ. Ωραία, Κώστα, μπράβο. Το θέμα με εκείνο το βραχίωνα ήταν το εξή, ότι Είχα πάρει δύο, τον ένα τον έχω στο γραφείο τον άλλο τον είχα στο αυτοκίνητο. Στο αυτοκίνητο ήταν ιδανικό, ήταν σούπερ, αλλά τον έσπασα. Κατάφερα όντω να τον σπάσω. Και βέβαια θέλει πάρα πολύ προσπάθεια και ούτε καν έχω καταλάβει ακόμα πώ κατάφερα να τον σπάσω, αλλά τον έσπασα. Και είδα κάτι διαφορετικό σε normal τιμή πάλι, δεν εξεφεύγει πάρα πολύ η τιμή του, το οποίο προσφέρει λίγο περισσότερε ε, στροφέ. Είναι, γενικά όπω βλέπετε είναι μεταλλικό αυτό εδώ πέρα. Ε, μαλακό σύρμα με λάστιχο απ' έξω που στρίβει. Οπότε στην ουσία τον βεντουζώνει σε αυτόν εδώ πάνω, πάνω στο αυτοκίνητό σου, στο ταμπλό σου, οπουδήποτε. Ελπίζω βέβαια να κρατήσει αυτό είναι το τέτοιο μου. Ότι δεν είμαι σίγουρο αν θα καταφέρει να κρατήσει η βεντούζα. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Οπ, ο, εντάξει, θέλει προσπάθεια. Ε, ναι, τώρα πόσο θα τα αντέξει αυτό εδώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι το περίμενα με αυτοκόλλητο. Όπω βλέπετε, έχει μεταλλικό. Αυτό εδώ το ένα πλαστικό με μαγνήτη μέσα. Κολλάνε τα μαγνητικά, πέφτουν αυτά από εδώ. Και για κάποιο λόγο, εγώ ένα πιστεύω ότι είχα πάρει. Αλλά βλέπω δύο. Λέτε να έχω αγοράσει δύο. Μπορεί και μια φορά να αγοράζω παραπάνω από όσα χρειάζεται ίσως, αλλά εντάξει δεν είναι και τόσο άσχημα, μπαίνει εδώ πέρα. Επίσης μπορείς να βάλεις επάνω και χιάκια και αυτά. Απλά τώρα εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι η αντοχή του να στέκεται όρθιο. Γιατί, ναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα στέκεται όρθιο αυτό το πράγμα. Μπορεί να βάλω κάποια κόλλα, κα... κόλλα στο αυτοκίνητο όχι, κάποια 3M αυτοκόλλητα, τα οποία είναι καλύτερα για τέτοιε δουλειέ. Οπότε να κάνω τη δουλειά μου έτσι εγώ. Θα δούμε πώ θα το βολέψω και πώ όχι. Επίση είναι καλό και για γραφείο. Γιατί σκέψου μπορεί να βάλει, να βάλεις, αν το καταφέρει και το βιδό, αν δυο δύο-τρει τρύπε, το βάζει στο γραφείο και από πίσω βάζει το ηχείο σου και στέκεται. Έχω βέβαια πάρει άλλου βραχίονες για ηχεία. Δεν σα του έχω δείξει και μπορεί να μην σα του δείξω και ποτέ. Αλλά θα σα δείξω το εξή. Να α, αλλάξω λίγο την κάμερα. Βλέπετε το ηχείο που στέκεται από το Πλάι. Ε, εκεί πέρα το έχω στηρίξει με βραχίωνα, του οποίου του πήρα αρκετά φθηνά. Του 5 του πήρα 10 ευρώ. Οπότε ναι, ήταν πολύ καλή τιμή, πολύ καλό το deal. Ε, αυτά. Τα δύο τελευταία ήταν. Εντάξει, δεν εντυπωσιάστηκα τόσο. Περίμενα ότι θα είναι λίγο πιο. Θα αντέχουν λίγο. Εδώ είναι ευθεία επιφάνεια. Τώρα στο αυτοκίνητο που είναι λίγο πιο καμπυλωτό, δεν ξέρω αν θα είναι καλύτερο ή χειρότερο. Anyway, αυτό ήταν παιδιά. Τρία χρόνια μετά. Ακόμη ένα ebay unboxing, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσω να τα κάνω ακόμη και να σας προσφέρω τα συγκεκριμένα unboxing. Ε, ελπίζω να μπορέσω να σας δώσω ακόμα μερικά, η αλήθεια είναι ότι για δύο λόγους κυρίως και γιατί όσο παίρνω καιρό, απλά έχω αποκτήσει, τουλάχιστον παίρνω αυτά που ήθελα να αγοράσω, οπότε Α, δεν ξέρω αν χρειάζομαι άλλα πράγματα ή αν θα γίνει στροφή στο... Στο τι θα αγοράζω ή όχι. Επίση, ένα μεγάλο κομμάτι είναι και το οικονομικό, μια και όλα αυτά πρέπει να τα βάλω λεφτά. Βασικά, όλα τα eBay unboxing και όχι μόνο είναι λεφτά τα οποία πληρώνω τόσα χρόνια από μένα, από την τσέπη μου για να τα αγοράσω, γιατί είναι πράγματα που αγοράζω για μένα. Απλά το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή τελειώνουν και τα χρήματα. Οπότε, εντάξει, δεν ξέρω συνήθω πόσο θα μπορώ να το υποστηρίξω όλο αυτό ακόμη. Κράτησα τρία χρόνια. Ελπίζω να μπορέσω να σας βγάλω και άλλο υλικό. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο αυτό. Ε, αυτό ήταν από μένα. Αρκετά πρακτικά και χρηστικά πραγματάκια. Είναι σίγουρα λίγο πιο εξειδικευμένα όλα αυτά. Αλλά ναι. Check the now. Ο Κώστας εδώ. Εν τω μεταξύ ας πούμε ότι μιλάει αυτό για μένα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα ακόμη unboxing. Ελπίζω. Κάντε like, subscribe αν σας άρεσε. Σας ευχαριστώ που είστε τόσα χρόνια εδώ που υποστηρίζετε την προσπάθεια που κάνω. Και εμείς θα τα πούμε, πέθανε αυτό, εμείς θα τα πούμε σε ένα ακόμη unboxing ή και όχι θα δούμε. Έχω γυρίσει τώρα, κάνω και κάποια ωραία reviews, ρίξτε τα μια ματιά αν σας αρέσουν. Επίση Επίσης αυτή η κούπα είναι όλα τα λεφτά, είναι από το Game of Thrones, αν δεν έχετε καταλάβει, επειδή θα με ρωτήσετε στα σχόλια. Είναι πανέμορφη, είναι μόνο of its kind, είναι τεράστια. Και την έχω για τον καφέ μου. Είναι Nightwatch φάση, είναι η συλλεκτική του Nightwatch. Anyway, λοιπόν, τα λέμε σε ένα επόμενο unboxing, παιδιά. Yeah. Γεια σας.